Τα βασικά σημεία του πορίσματος για την αξιολόγηση του ΕΟΠΗ παρουσίασε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρόταση που πλειοψήφισε είναι η μετατροπή του ΕΟΠΗ σε εθνικό ασφαλιστικό φορέα που θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό του μόνο τα φαρμακεία, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα μεταφερθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε σύμφωνα με δημοσιεύματα πως όσοι το επιθυμούν, ακόμη και όλοι, μπορούν να επιλέξουν το ΕΣΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν το ΕΣΥ και ταυτόχρονα έχουν ιδιωτικό ιατρείο, θα πρέπει να το κλείσουν και να καταθέσουν τα σχετικά παραστατικά. Είχαμε μια έντονη μεν επικοδομητική συζήτηση. Εάν είχαν κάθε μας ακούσουν από την αρχή και δεν είχαν ξεκινήσει αυτή την πολύμερη απεργία, δεν θα είχε ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος. Πιστεύω ότι μετά από τη σημερινή συζήτηση να κλείσουν την απεργία και να προσέλθουν στο διάλογο. Εάν δεν προσέλθουν, θα συνεχίσουμε. Ούτως ή άλλως η μετάθεση συνεχίζεται.